Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν χθες στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού Ενωμένου Μαλεβίζη με υποψήφιο δήμαρχο τον Σπύρο Καλέργη. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Μαλεβιζιώτες όπως και εγώ έχουμε αντιληφθεί ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας λιμνάζει. Υπήρχαν πολλά πράγματα που μπορούσαν να γίνουν, δυστυχώς όμως δεν γίνανε από την τρέχουσα δημοτική αρχή. Ευελπιστούμε ότι ο κόσμος θα επιλέξει την παράταξή μας. Είμαστε μια καθαρή λύση η οποία μπορεί να ξαναφέρει το Μαλεβίζη σε τροχιά ανάπτυξης. Συγκεντρωμένοι δημότες που παρακολούθησαν τον αγιασμό υποδέχθηκαν με θέρμη τον υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος εξήγησε ότι η απόφαση του να συμμετέχει στις εκλογές στηρίχθηκε στην ανάγκη του να βοηθήσει με τις δυνάμεις του τον τόπο του, το Μαλεβίζη. Επιλέξαμε την παράταξη του Σπύρου του Καλέργη, γιατί θεωρούμε ότι έχει την εμπειρία, τις γνώσεις και τη δυνατότητα να προσφέρει στον τόπο αυτό. Εξ αρχής πίστεψα σε αυτόν από τη στιγμή που μου ζήτησε τη στήριξή του. Και είμαστε εδώ πέρα, το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε τους δημότες μας στα μικρά και μεγάλα προβλήματα, τα άλλη τα προβλήματα που υπάρχουν, να προσφέρουμε και εμείς από την πλευρά μας. Θεωρώ ότι έχω τις γνώσεις και τη δυνατότητα και είμαι σε μια ηλικία που μπορώ να προσφέρω. Ο Σπύρος Καλέργης αναφέρθηκε στην πρόθεσή του, εφόσον εκλεγεί, να προσφύγει στα δικαστήρια για μείωση των αντικειμενικών αξιών στο Γάζι και από κατάσταση, όπως είπε, της αδικίας, ενώ εξήγησε ότι θα διεκδικήσει αντισταθμιστικά ωφέλη από τη ΔΕΗ. Θέλω να τους πω ότι πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ την ώρα που θα βρεθούν στην κάλπη, τον ψήφο τους, διότι ψήφος για μένα σημαίνει τιμή. Τιμάς έναν άνθρωπο με τον ψήφο σου, οπότε πρέπει να σκεφτούν το σήμερα και το αύριο για αυτούς και για τα παιδιά τους. Ο κύριος Καλέργης αναφέρθηκε στην ομιλία του στους κύριους άξονες του προγράμματος παράταξης Ενωμένο Μαλεβίζη, με τους υποψήφιους του συνδυασμού του να ζητούν την εμπιστοσύνη των πολιτών για την επόμενη μέρα και την ανάπτυξη του Δήμου. Η εκδήλωση για τον εγγενιασμό του εκλογικού κέντρου πάντως από τον υποψήφιο δήμαρχο Μαλεβιζίου Σπύρο Καλέργη και τους συνεργάτες του επιλέχθηκε να γίνει σε χαμηλούς τόνους λόγω πένθους στην περιοχή που θρηνεί το θάνατο ενός νέου ανθρώπου σε τροχαίο δυστύχημα.